υποθέσουμε ότι από εδώ και πέρα η μεγάλη διάκριση είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο για σένα. Όχι, μεγάλη διάκριση. Γιατί είχε ασημένιο στη Ρώμη το 2009 και λες μπήκα στο τελευταίο χιλιάρι για να βγει μεγάλη διάκριση. Η μεγάλη διάκριση για μένα σίγουρα είναι το μετάλλιο, η αλήθεια είναι αυτή. Θα προσπαθήσω γιατί ο αθλητής όταν έχει φτάσει σε ένα σημείο να έχει πάρει μετάλλιο σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, την επόμενη χρονιά αυτό σκέφτεται. Δεν είναι κάτι που σκέφτεται διαφορετικά. Δεν θα πω ότι δεν σκέφτομαι αυτό. Εγώ δεν θέλω να λέω και για τον Γκούρι μπορεί και για πολλούς αλληλούς. Αυτό που πιστεύω και θέλω είναι να φτάσω και να δώσω το 100%. Και αυτό το 100% πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα έχεις και την πρόβα. Έχεις και την πρόβα στο Λονδίνο στις 13 του Αυγούστου που θα πας να δεις πρώτα, να κάνεις ένα ψυχανέμισμα της κατάστασης. Τώρα τι διακοπές σκουπεύεις να κάνεις πριν να ξεκινήσεις την προετοιμασία σου? Δεν θα κάνω διακοπές, απλά θα ρίξω λίγο τα χιλιόμετρα να μπορέσω να, ώστε να μπορέσω να ξεκουραστώ λίγο ψυχικά, γιατί τελευταίο καιρό ήταν πολύ στρες, πολύ άγχος, αλλά νομίζω ότι το Λονδίνο τότε στη Βέντε θα είναι απλά ένα δείγμα της κατάστασης που θα υπάρχει του χρόνου. Μόνο αυτό νομίζω ότι θα είναι αυτή που για μένα, ούτε διάκριση ούτε τίποτα, δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Μόνο να μπορώ να πω να νιώσω πως είναι η κατάσταση που πρέπει να πάρει στη δουλειά. Νομίζω ότι του χρόνου θα μπω ξέροντας τι θα αντιμετωπίσω σε θέμα συνθήκης στο παιδί. Τώρα πότε ξανασυγκινήθηκες προηγούμενες φορές στην καριέρα σου έτσι όπως συγκινήθηκες με τώρα 10 χιλιόμετρα? Στην Αθήνα το 2004 συγκινήθηκα. Όταν έκανα το πρώτο μου πανελλήνιο συγκινήθηκα. Είναι κάποια συγκεκριμένα αγώνες και καταστάσεις που είναι 3-4 ή 3-4 αυτή. Νομίζω ότι ο τελευταίος αγώνας ήταν από τις πιο έντονες συγκινήσεις. Στο πεντάρι και στο πεντάρι ήσασταν πολύ κοντά πάντως. Ναι, ήταν 8 δέκατα του δευτερολέπτου. Στο τέλος, ενώ έκανα να σπίτι να ανοίξω, με έλεγχε. Με έλεγχε το εισαγωγικό. Αν είχα κάνει λίγο ένα καλύτερο άνοιγμα, μπορεί να ήταν καλύτερα όλα, αλλά νομίζω ότι δεν με πειράζει καθόλου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σίγουρα θα ήθελα να τα δύο χρυσά. Έτσι για τον Βόητρο και το. Δεν θα το έχει κάνει κανένα το πράγμα, αλλά δεν πειράζει. Αυτό που ήθελα το πήρα, οπότε. Θεωρείς ότι είσαι ένα μέρος μιας μεγάλης κοντός για τον παγκόσμιο αθλητισμό, Λούρτς Γιαννιώτης, γιατί πάνε πολλά χρόνια από τότε που ξεκινήσατε τους λογαριασμούς σας? Είναι ωραίο να έχει κόντρα. Πάντα μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Από μικρός ήθελα συναγωνισμό. Και πάντα βάζω τον πύχη πολύ ψηλά και ο πύχης του Γερμανού είναι πάρα πολύ ψηλά και προσπαθώ να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Το κατάφερα μια φορά στο παγκόσμιο, ελπίζω να μπορώ να το καταφέρω και μια φορά ακόμη φορά. Είναι προβλημάτων, είναι παντός με αδύναμη στο Open Water. Είναι παράδοξο. Είναι καλή δύναμη. Έχουμε κάποιες σταθερές διακρίσεις τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αν θέλω να δω και τους μικρότερους ηλικιακούς αθλητές, αν ανέβουν και αρχίσουν και κάνουν διακρίσεις, τότε θα το πιστεύω και εγώ αυτό. Αλλά γενικά τώρα σε διακρίσεις που κάναμε τις τελευταίες μέρες, δείχνουμε πολύ μεγάλα δείγματα και μάλιστα κάποια site μας έχουν βγάλει ότι ήμασταν και η έκπληξη των αγώνων. Νούμερο ένα έκπληξη των αγώνων, η πρώτη θέση δική μου και η τρίτη της Μαριάννας. Στα 10 χιλιόμετρα έχουν και το Ολυμπιακό αγώνισμα που όλοι οι αθλητές του Open Water αυτό είναι το γόνιμο που κυνηγάνε. Το 5 και το 25 είναι κάτι δευτερεύον μπροστά στο 10. Πιστεύεις ότι ο αθλητισμός είναι διέξοδος σε αυτό το θέμα? Είναι ο αθλητισμός, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Ιδίως ο πρωταθλητισμός είναι πολύ έξοδος. Και στους καιρούς που ζούμε αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Αλλά σίγουρα ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας. Σίγουρα είναι μια διέξοδος που έστω και αν βλέπουν κάποιες διακρίσεις που χαίρονται και λένε κοίταξε να δεις, μπορεί κάποιος να καταφέρει κάτι και στο εξωτερικό και να φτάσει και να κάνει μια διάκριση και να πάρει ένα μετάλλιο και να κάνει μια οκτάδα, γιατί και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα, να διακριθεί οτιδήποτε, είναι πολύ ωραίο. Και γενικότερα ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι που βοηθάει και πολύ.
τελευταία μετάλλια που παίρνει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα? Εγώ. Και εσύ και ο Σπύρος. Είναι το τελευταίο για πες. Ναι, τρώγεται. Δεν ξέρω, αυτό θα κάνει την ερώτηση στο Σπύρο. Εγώ θα ήθελα ο Σπύρος να κολυμπάει μέχρι τα 85. Του Σπύρου από το αυτό του Μπουρόπτυγκ που λέτε πάμε για το Λονδίνο, το 8. Θα είναι... Θα μπορεί να κολυμπάει στο 85, θα πιστεύεις θα διεκδικεί μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο 85. Η Ολυμπιάδα, η επόμενη μετά από το Λονδίνο, πάντως είναι το Ρίο, μου φαίνεται. Ναι. Είναι κοντά, 200 χιλιόμετρα από την Αθηνά. 200 χιλιόμετρα μόνο. 200 χιλιόμετρα είναι στην Πελοπόννησο. Η Πάτρα. Θα πάμε, δεν την έχουν κλείσει οι ταξιτζίδες. Δεν τρώγεται.